Καλησπέρα σα. Για άλλη μια φορά, μαζί εδώ στο φιλόξενο συγγνώμη του Blue Sky στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή. Ε, πριν πάω στα θέματα τη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο δελτίο ειδήσεων που προηγήθηκε και στο βίντεο που έπαιζε στο τέλο, προαναγγέλλοντα μάλιστα και την ε, συνέντευξη του Προέδρου των Εργαζομένων του ΟΣΕ, τον Τέρεν Κουίκ, στο δελτίο ειδήσεων του Blue Sky 6 ώρα. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη. Είμαι βέβαιο ότι ο Τέρεν θα έχει κάνει τι κατάλληλε ερωτήσει. Αλλά ειλικρινά, φίλε και φίλοι, αναρωτιέμαι, χρειαζόμασταν την Τρόικα για να μα πει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, π.χ. με τον ΟΣΕ. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πόσο πλήττει ο εγωισμό μα όταν μα αναγκάζουν να κάνουμε κάτι ξένοι. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, χρειαζόμασταν την Τρόικα για να αποφασίσουμε ότι δεν μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την τσέπη του κάθε χρόνο. Θέλω να σα πω ότι εγώ δεν έχω ακούσει ακόμα τη συνέντευξη των εργαζομένων. Αντιλαμβάνομαι τις σπατάλη και τα όργια που θα έχουν γίνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά ενδεχομένω να είναι απόλυτα αληθή. Αυτό όμω δεν λύνει το βασικό ερώτημα. Χρειαζόμασταν την Τρόικα, επαναλαμβάνω, το θέτω ω ερώτημα, για να αποφασίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρούμε εν ζωή έναν οργανισμό που μα στοιχίζει ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Θέλω να όταν ανέβηκε ο Κώστα μαζί στην εξουσία, είχε θέσει ω προτεραιότητα στην πρώτη ομιλία στη ΔΕΘ την επόμενη χρονιά, λέει το 2005, να έχει πουληθεί Ολυμπιακή. Και έφτασε το 2009 για να πουλήσει την Ολυμπιακή. Αυτό το λέω κυρίω για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε εμεί οι το πολιτικό μα σύστημα και ο λαό μα, μεγάλε ευθύνε για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Εύκολο θύμα είναι η Τρόικα, εύκολο αποδιαπομπέο τράγο είναι στην κοινή γνώμη. Εγώ όμω θα επιμείνω. Τι βασικέ ευθύνε τι έχει το πολιτικό μα σύστημα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπάθησε, χαϊδεύοντα τα αυτιά των ψηφοφόρων και ικανοποιώντα σχεδόν κάθε αίτημα, όσο παράλογο κι αν ήταν, να οδηγεί τη χώρα με ανευθυνότητα στην παρακμή. Και αυτό συνέβη διότι είχαμε πολιτικούς οι οποίοι μπροστά στο δίλημα να κρατήσω την καρέκλα μου ή να πω στον κόσμο την αλήθεια και να κάνω το σωστό, να πράξω το καθήκον μου έβαζαν πάντα ως προτεραιότητα την καρέκλα και όχι το καθήκον. Αυτή είναι η βασική μου άποψη για το γιατί φτάσαμε ως εδώ. Από ανάξια ηγεσία. Μπορούμε να ξεφύγουμε. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητε αρκεί να δουλέψουμε με ομόνια, συντονισμένα και με όραμα. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση είναι πλέον προφανές ότι δεν μπορεί να αρθεί εις το ύψος αυτών των περιστάσεων. Είναι προφανές, αν θέλετε, ακόμα και από το έλασον, από την ανασχηματιστολογία. Βγαίνουν τώρα σιγά σιγά ένα Υπουργείο όπως η κυρία Μπατζελί και λένε δεν μπορούμε να εξουσιάσουμε κανέναν, δεν μας ακούει κανένας όσο παίζει αυτό το θέμα του ανασχηματισμού. Και έρχεται ο κύριος Παπανδρέου ως άλλος καραμαλής και το σκέφτεται επί εβδομάδες. Δεν κυβερνούνται έτσι τα κράτη. Τα κράτη θέλουν γρήγορε και άμεσε αποφάσει, γρήγορε και άμεσε παρεμβάσει. Λοιπόν, τώρα α, μου λέει να, σχολιάσω να, να, να σχολιάσει το θέμα του Κάσου Μπέλη τη Τουρκία στα 12 μίλια. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο λοιπόν, τη Τουρκία. Αυτά είναι δημοσιεύματα τουρκικού τύπου. Να σα πω όμω ότι σήμερα στι 5 ώρα στο τηλεάστη θα έχω το Σάβα Καλεντερίδη προσκεκλημένο και για αυτόν τον λόγο και θα δείτε τη γνώμη του ω πολύ ειδικότερου εμού. Πρέπει όμω να σα πω ότι μη βιαζόμαστε. Σίγουρα η κίνηση στη σκακέρα της επιλογής στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ δεν είναι κάτι που έχει περάσει απαρατήρητο από την Άγκυρα. Και για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα τα πιθανά ωφέλη που μπορεί να έχει η Ελλάδα από μια τέτοια κίνηση, θα σας πω μόνο ότι δείτε τι ωραία σύμπτωση. Δύο-τρει μέρε μετά την αναχώρηση του κυρίου Νετανιάχου από την Ελλάδα, ο οίκο Μούντι για πρώτη φορά μετά από μήνε αποφάσισε να γράψει καλά λόγια για την ελληνική οικονομία. Εγώ τα συνδέω τα δύο. Τα συνδέω. Και επιτρέψτε μου να έχω του λόγου μου για να τα συνδέω. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν περάσει τρει μέρε, τέσσερι που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Οι Μούντι γράφουν καλά λόγια. Η Τουρκία διαρρέει ακριβώ ότι α, μπορεί να χαλαρώσει το θέμα του Κάζου Μπέλη στο Αιγαίο Και τα κτλ. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, συνδέονται διότι, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε το συμφέρον τη πατρίδα μα πέρα από ιδεολογικέ αγκυλώσει και κολλήματα του παρελθόντο. Και ο νοό Τώρα, πριν πάω στα βιβλία και στα πολλά που έχουμε να πούμε σήμερα, γιατί έχουμε πάλι πολύ ωραία βιβλία σήμερα, θα κάνω δύο-τρει σχολιασμού πιστεύω σημαντικού. Το πρώτο, μια και είμαστε στο Ισραήλ, μου το στείλαν στο Σάιμ, μου το διάβασαν, είναι συγκλονιστική είδηση. Αυτό για να βάλουμε το μυαλό μα να δουλέψει. Η κυβέρνηση του Ισραήλ πριν από μερικέ μέρε, συγκεκριμένα στι 3 Αυγούστου του 2010, αποφάσισε να απελάσει 400 παιδιά μεταναστών. Η Ισραήλ, to expel 400 children. Το Ισραήλ απελάβνει 400 παιδιά. Και σας διαβάζω το κείμενο. Μπορείτε στο site να μπείτε στο adonsgeoriaz.gr εκεί που έχω την εκκλησία του Δήμου θέματα και τοποθετήσεις, θα δείτε και αυτό. Και λέει, Ισραήλ will expel 400 native born children of non-Jewish foreign workers to help safeguard the country's Jewish identity. Το Ισραήλ, αποφάσισε να απελάσει 400 παιδιά που γεννήθηκαν μεν στο Ισραήλ αλλά όχι από Εβραίους, από ξένους εργάτες για να βοηθήσει στην διατήρηση της εβραϊκής ταυτότητας του κράτους. Δεν ξέρω να σας λέω. Η κυβέρνηση του Ισραήλ πριν από μερικέ μέρε λοιπόν 400 παιδάκια που γεννήθηκαν στο Ισραήλ από ξένους εργάτες που δουλεύουν στο Ισραήλ αποφάσισε να τα απελάσει διότι ήταν στο σύνολο 1200 τα παιδιά που καταμετρήθηκαν στα 800 λέει θα δώσουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο Ισραήλ διότι έδωσαν εξετάσεις και μιλάνε πολύ καλά εβραϊκά και τα λοιπά αλλά δείχνουν τάσεις εγκληματισμού στην εβραϊκή κοινωνία τα 400 που δεν έμαθαν καλά εβραϊκά απελάβνονται από το Ισραήλ και μιλάμε για παιδιά που έχουν γεννηθεί από ξέρους εργάτες που έχουν μπει νομίμως στο Ισραήλ. Όχι για παιδιά που έχουν γεννηθεί παρανόμω. Φαντάζεστε μια ελληνική κυβέρνηση που θα έλεγε: Απελάβνω το 1 τρίτο των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ από του γιατί δεν έχουν μάθει καλά, μιλάνε ελληνικά και δεν δείχνουν τάσει ε, συνενό με τον υπόλοιπο πληθυσμό και διατηρήσει τη ελληνική ταυτότητα. Φαντάζεστε τι θα άκουγε αυτή η κυβέρνηση. Και προσέξτε το καλύτερο. Υπήρξε μειοψηφία στην απόφαση κυβερνήσεω, η οποία μειοψηφία είπε ότι γιατί δεν διώχομαι και τα 1200 και κρατάμε τα άλλα 800 παρόλο ότι μάθα καλά εβραϊκά και θέλω να γίνουν εβραίοι. Αυτά προγνώσιν και συμμόρφωση. Έτσι φτιάχνονται τα κράτη. Τα κράτη δεν είναι μπάτε σκύλοι Λέστε Τα κράτη έχουν κανόνες και προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Για άλλη μια φορά, στην κατεύθυνση τη προσπίσεως τη φυλή και των εθνικών ιδανικών, το κράτος της Ρεήλια να ο πρωταγωνιστής και καλό θα ήταν να πολλά μαθήματα από αυτού. Λοιπόν, Πάω λίγο τώρα. Α, α, πριν πάω στα βιβλία, να πω ότι βλέπετε κάτω το τηλεφωνικό αριθμό τη ΑΛΟΣ Το 210 520 Δεν είναι τυχαία αυτό ο αριθμό εκεί. Στι 14 Σεπτεμβρίου του 2010, σημειώστε την ερμηνεία. 14 Σεπτεμβρίου 2010. Και μεγάλη μέρα ούτω ή άλλω για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Στην αίθουσα τη ΑΛΟΣ θα έχουμε αφιέρωμα στη μάχη του Μαραθώνους. Κεντρικός ομιλητής ο Γιάννης Θοδωράτος, θέμα της διαλέξεως Μαραθώνας 2.500 χρόνια, όπου θα αναλυθεί από οπτική στρατιωτική πλήρως όλο το σχέδιο της μάχης και μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, το τι ακριβώς συνέβη, ποιος ήταν εξοπλισμός των Ελλήνων, ποια ήταν τη σχέδια της φάλαγγας, ποια ήταν η εκπαίδευση, Πώ αντιμετώπισαν τα διάφορα όπλα των βαρβάρων, ποια ήταν η σύνδεση του βαρβαρικού στρατεύματο και το καθεξής. Μαραθώνα. 2.500 χρόνια. Στην αίθουσα Τσαλό. Με το Γιάννη Θοδωράτο. Στι 14 Σεπτεμβρίου. Στο 2.10.52.0.2.3.9.3. Κλείνεται θέση τώρα. Υπάρχει μια μικρή συμμετοχή. Δεν θυμάμαι τον, το πόσο κοστίζει. Κάτι πάρα πολύ λίγο. Συμβολικό. 2.10. 393 το λέω από σήμερα που είναι 24 Αυγούστου, γιατί αντιλαμβάνω σε λίγες μέρες θα κλείσουν οι θέσεις. 210-52-02-393 3, 9, 3 λοιπόν, από σήμερα η κρατή των θέσεών σας για το μεγάλο αφιέρωμα στη μάχη του Μαραθώνος. 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνος. Στην Έστω Ατσαλός με το Γιάννη Θοδαράτο και φυσικά θα είμαι και εγώ εκεί. 2, 10, 52, 0, 2, 3, 9, 3, η κρατή των θέσεών σα στην αίθουσα Τσαλός. Να δείξουμε λίγο πάλι το τηλέφωνο Τσαλός. Και 210-520-2393 το τηλέφωνο για την ημερίδα, για την διάλεξη, το σεμινάριο με τον Γιάννη Θοδωράτο στην αίθουσα Τσαλός και εμένα 14 Σεπτεμβρίου το απόγευμα αφιέρωμα εις τη Μάχη του Μαραθώνος. Μαραθών 2.500 χρόνια 490 π.Χ. 2010 2.500 χρόνια από αυτή τη μεγάλη 210 02, 210-5202-393, η κρατή στων θέσεών σας, είναι το τηλεφωνικό κέντρο της αλό τώρα. Ξαναλέω. 14 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Θοδωράτος και ο υποφωνόμενος θα βρισκόμαστε στην αίθουσα της ΑΛΟΣ για να μιλήσουμε για το μεγάλο μας αφιέρωμα εις τη μάχη του Μαραθώνος πα... όποιες θέλετε να είστε παρούσες και όποιοι θέλετε να είστε παρόντες στο μεγάλο μας αφιέρωμα στα 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνος θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-520-2393 και να κλείσετε θέση τώρα όσον αφορά ιδιαίτερα τους γονείς που θέλουν να βρουν θέση για τα παιδιά τους. Αναφέρομαι κυρίως στα παιδικά τμήματα, γιατί εκεί είναι που υπάρχει η αθρώα, υπάρχουν οι αθρώες εγγραφές. Στο 2 52 21 3 για πρώτη φορά στη 15χρονη ιστορία της ελληνικής αγωγής, ξεκινάμε τις εγγραφές για τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών από τις 24 Αυγούστου. Διότι μετά το δημοσίευμα για την απόφαση των δημοτικών σχολείων της Οξφόρδης να εντάξουν τα αρχαία ελληνικά στα δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης διότι είπαν οι καθηγητές εκεί ότι κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα μια είδη που πέρασε όλο τον τύπο και στο ίντερνετ κλπ έχει δημιουργηθεί τρομακτικό ενδιαφέρον εγγραφών μαθητών φέτος στην ελληνική αγωγή. Κατά συνέπεια ξεκινάμε τις εγγραφές μια εβδομάδα νωρίτερα για να μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα το πρόγραμμα της σχολής. Όσε και όσοι επιθυμείτε, είτε ενήλικε στα τμήματα των ενηλίκων, είτε για τα παιδιά σα οι γονείς, θα πρέπει να σπεύσετε να τηλεφωνήσετε δυνατόν και σήμερα στο 210 52 21 314. Να είστε όλοι καλά, αύριο ξανά